καλωσορίζω τον Βασίλη Κερμελή, co-founder και CTO της Kenobi, Kenobi AI, που θα καλύψουμε αυτό το angle που έλειπε, του hard cyber security. Cyber security, όπως είπαμε, made in Greece. Και στην πραγματικότητα, αρχικά συγχαρητήρια, 40 under 40, νομίζω πρώτη φορά. Πρώτη φορά, ναι. Δεύτερη φορά το Θανάση Παναγιωτόπουλο, το συνειδητή σου, πεπειραμένου και ικανότατο επιχειρηματία του οικοσυστήματος. Και το ταξίδι της Kenobi, εγώ το είδα όταν κάνατε το μεγάλο τάκ τώρα. Τώρα σας είδα καθαρά. Και βλέπω ότι έχετε μέσα και καινοτομία και ελληνική υπεραξία. Όλα αυτά που όσοι με ξέρουν λατρεύω. Οπότε συγχαρητήρια και για αυτό το κομμάτι. Φώτισε μας λίγο τις νέες λύσεις που κομίζετε σε αυτόν τον αγώνα για μεγαλύτερη ασφάλεια. Είδαμε το πλαίσιο. Νομίζω ότι όλοι έχουμε πιστεί ότι κινδυνεύουμε. Τι κάνετε εσείς για να κινδυνεύουμε λιγότερο? Πολύ σωστά. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα και για την τιμή αυτή που μας κάνατε. Θα πάω λίγο πίσω στο 2019, όπου μαζί με τον Θανάση Παναγιωτόπουλο αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια boutique offensive cyber security εταιρεία. Δηλαδή, διαλέξαμε τον δρόμο της επίθεσης. Υπάρχει στο cyber security η επίθεση και η άμυνα. Εμείς ως εταιρεία εξειδικευτήκαμε καθαρά στην επίθεση. Να το φωτίσουμε ίσως ελάχιστα, γιατί μπορεί να συγχυστεί κανείς που άκουγε το προηγούμενο πάνελ, να μπερδευτεί. Εδώ μιλάμε για την επίθεση του αμυνόμενου. Σωστά, ακριβώς. Είναι η επίθεση που είναι η proactive επίθεση. Κάνεις δοκιμές για να δεις τι θα συμβεί, τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που δεχτείς κάποια επίθεση. Ποιοι είναι οι δρόμοι του επιτιθέμενου, πώς θα μπορείς να ανακαλύψεις τα μονοπάτια που ένας επιτιθέμενος ακολουθεί. Ως εταιρεία έχουμε διάφορες υπηρεσίες, όπως είναι το penetration testing, έλεγχος για αδυναμίες σε εφαρμογές, δίκτυα και ακόμα και ανθρώπους μέσα από το phishing. Το phishing, red teaming, όπου είναι πιο εξειδικευμένες επιθέσεις και οργανωμένες σαν προσομοίωση κανονικής επίθεσης. Και CTM και threat intelligence. Είναι κάποια... CTM, φώτισέ το, γιατί το κοινό μπορεί να μην εξοικειωμένο με τις εκφράσεις. Continuous threat exposure management. Αυτό είναι μια συνεχής, είναι μια έννοια του continuous που την έχουμε εντάξει μέσα στις υπηρεσίες μας και στα προϊόντα μας. Για να το πούμε πρακτικά, είναι σαν διαρκώς να πρέπει να μείνετε ώστε τα reflexes του συστήματος ασφαλείας να είναι up to date, up to par και διαρκώς ενεργά. Ακριβώς αυτό. Να το διαπιστώσετε αν είναι εσείς που είστε οι καλοί, κακοί επιτιθέμενοι. Σωστά. Αυτοί, και όχι ο πραγματικά κακά επιτιθέμενος με κακές προθέσεις επιτιθέμενος. Ακριβώς. Και αυτό έχει ένα προφανώς live reporting που εσείς βλέπετε σε ένα δικό σας κέντρο ελέγχου με αντίστοιχα, ας πούμε, alerts και alarms τα οποία σας ειδοποιούν ότι εδώ κάτι είναι τροτό ξαφνικά ή όχι με βάση κάτι νέο που έχει βγει και ειδοποιείτε τον CEO και τον ανάλογο CISO και πάει λέγοντας σε ένα οικοσύστημα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, θα το εξηγήσω καλύτερα, έχουμε αναπτύξει και κάποια προϊόντα. Ένα από αυτά είναι ο Μορφέας. Ο Μορφέας είναι μια πλατφόρμα ESM, μια πλατφόρμα έλεγχου της περιμέτρου 24 ώρες 7. Αυτή η πλατφόρμα, λοιπόν, σε συνδυασμό με το... Θέλαμε στις υπηρεσίες μας να εντάξουμε την έννοια του continuous. Αυτό το δημιουργήσαμε μέσα από την πλατφόρμα ESM που έχουμε φτιάξει, η οποία παρέχει στους πελάτες μας παρέχει μια συνεχή παρακολούθηση για αδυναμίες στην περίμετρό τους, σε χαμηλό κόστος. Αυτή είναι η... Βασίλη, ο Μορφέας, αν δεν απατώμε, είναι αυτό που λέμε πλέον ένα μοντέλο που είχε εκφύγει του pure machine learning και έχει και στοιχεία AI. Είναι σωστό αυτό να το πούμε έτσι, σε αυτό το stage? Ναι. Με το AI, στο κομμάτι του cyber security, το AI έχει εξελιχθεί πάρα πολύ, όπως είπαν και οι προηγούμενοι μιλητές, στο κομμάτι της άμυνας. Στο κομμάτι του offensive κομμάτι, υπάρχει ακόμα αρκετός χώρος και αρκετή έρευνα πάνω σε αυτό. Έτσι, εμείς ως εταιρεία εξ αρχής ξεκινήσαμε να χρησιμοποιούμε, όπως όλες οι εταιρείες, το Gen AI για να κάνουμε αυτοματοποίηση στις εφαρμογές μας, να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή μας, έτσι όπως κάνουν όλοι. Αλλά στην πορεία ανακαλύψαμε ότι για να μπορέσουμε να γίνουμε ανταγωνιστικοί παγκόσμια έπρεπε να κάνουμε R&D πάνω στο AI, γι' αυτό φτιάξαμε ένα τμήμα, έτσι ώστε να μπούμε πιο πολύ σε βάθος. Σε εμάς ως offensive εταιρεία είναι και η ανάγκη, γιατί τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να κάνουμε στην ουσία penetration test πάνω στα ίδια τα μοντέλα τα AI που αναπτύσσει κάθε εταιρεία εσωτερικά. Βασίλη, αν μου επιτρέπεις να σας δώσω και ένα credit, πριν μιλούσαμε με την ομάδα σας και μου συστήθηκε κάποια στιγμή και ο AI internal officer που έχετε, ο οποίος κάνει πραγματικά
μόνο χρήση πάνω στο Gen AI, έχει φύγει από τους αλγόριθμους και ουσιαστικά προσπαθεί να δει όλο αυτό το κομμάτι του, καταλαβαίνω, του R&D, του εσωτερικού. Μπράβο. Που πραγματικά είναι σας τιμά και είναι κρίσιμο, γιατί όλο αυτό είναι και ένα κομμάτι επένδυση στο μέλλον, το οποίο ελπίζω ότι θα αποδώσει και είναι ακριβώς ένα investment στο, στο future of cyber security, πάλι made in Greece, το οποίο από ελληνικά μυαλά, κορυφαία, τα οποία έχετε εδώ. Μπράβο και σε όλη την ομάδα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Χειροκροτήστε, γιατί δεν είναι κακό. Και να το πω, μιας και είστε και Έλληνες επιχειρηματίες με έδρα εδώ στην Ελλάδα και τα κάνετε όλα αυτά εδώ, να οργανωθείτε και στο οικοσύστημα ακόμα πιο ενεργά. Υπάρχει θέση σας εκεί και σας περιμένει. Και να συνεργαστούν και ελληνικές εταιρείες, γιατί υπάρχει αρκετή προσπάθεια στον τομέα αυτών. Και εσείς έχετε καταφέρει κάτι σπάνιο, επειδή το μελέτησα λίγο. Έχετε κορυφαία ποιότητα σε πολύ ανταγωνιστική τιμή. Και πιθανώς όλη αυτή η τεχνολογική επένδυση που σας είχε λίγο αθόρυβους το 19-21-22, μπορεί να ήταν εκείνο το χτίσιμο του Edge, το οποίο όταν σας είδαμε να βγαίνετε στην αγορά πια, μπορούσατε να χτυπήσετε οτιδήποτε πάρα πολύ competitive. Και αυτό είναι καλό και για το οικοσύστημα να το ακούει. Το ότι έχουμε κάτι καλό δεν σημαίνει ότι μπορεί να μην χρειαστεί να φτάσουμε το τέλειο ή το τρομερά ανταγωνιστικό και να βγούμε στην αγορά με αυτό. Το οποίο εσείς κάπως το τεστάρατε, το κάνατε και μπράβο που σας βγήκε. Βασίλη, με διορθώνεις αν κάνω λάθος. Ακριβώς έτσι είναι. Να κλείσουμε, Βασίλη, με το τι πιστεύετε με το Θανάση και την ομάδα, ότι ήταν το κλειδί που κάνετε τώρα αυτό το spike στο growth. Που φαίνεται ότι είναι ασταμάτητο, είναι αυτό που σας έβαλε φυσικά on merit όπως όλους στη λίστα και με μεγάλη υπόσχεση. Τι είναι αυτό το μυστικό του fast growth που έχετε αυτή τη στιγμή? Ξεκινήσαμε από την αρχή να δίνουμε πολύ σημασία στις υπηρεσίες μας και στην υψηλή ποιότητα. Οπότε αυτό σιγά σιγά άρχισε να... Τι σημαίνει αυτό? Πηγαίναμε σε κάποιο πελάτη και όταν συναντιέσαι το πρώτο ραντεβού είναι στην ουσία ένα... δύο κόσμοι προσπαθούν να ενωθούν και να βρουν κοινό σημείο επαφής. Μάλιστα, πολλές φορές όταν μιλάμε για IT τμήματα, θεωρούν ότι είναι απέναντί σου. Έτσι. Οπότε, εμείς όλο αυτό δίνουμε πολύ έμφαση στους πελάτες μας και στο χτίσιμο αυτής της σχέσης, όπου μετά τους κρατάμε και χτίσουμε σχέση εμπιστοσύνης για αρκετό καιρό. Οπότε, αυτό το δοκιμάσαμε σιγά-σιγά το πρώτο διάστημα και σιγά-σιγά αυτό το φτιάξαμε και ως διαδικασίες και το εξελίξαμε. Παράλληλα με τα προϊόντα, τα οποία εξελίσσονται και αναπτύσσονται συνέχεια. Αυτό μας. Και ένα από τα πιο σημαντικά ακόμα κομμάτια είναι το κομμάτι της ομάδας. Το expertise που έχουμε στην ομάδα μπορεί και ανταποκρίνεται στις πιο δύσκολες απαιτήσεις. Οπότε αυτό μας έχει οδηγήσει να έχει αναπτυχθεί η ομάδα επί δύο το τελευταίο έτος και όλο αυτό το growth. Ένα ερώτημα που προκύπτει και δεν σου κρύβω, το έχω λάβει κιόλας, είναι ότι τι κόστος έχει, δηλαδή το να πάρεις καλή κυβερνοασφάλεια, σαν αυτή που συζητάμε τώρα στο πάνελ. Μήπως είναι πάρα πολύ δυσπρόσιτο και ακριβώς πόρ για την μικρή και μεσαία επιχείρηση? Δηλαδή, μας είπε ο Τάσος Χατζηδοδοσίου πριν τη Mega Brokers ένα προσιτό νούμερο για το Cyber Insurance. Καταλαβαίνει κανείς ότι μια κορυφαία υπηρεσία όπως η δικιά σας, η οποία είναι ας πούμε μηνιαία τακτική, είναι κάτι πιο ακριβό. Είναι όμως προσιτή για την ελληνική επιχείρηση όπως το έχετε μορφοποιήσει εσείς? Το κλειδί σε αυτό είναι να προσδιορίσεις ποιο είναι το scope. Εξ αρχής. Δηλαδή, αν προσδιορίσεις σωστά, αν δώσεις βαρύτητα σε αυτό, θα μπορέσεις να προσδιορίσεις και να βγουν οι μέρες και να βγει και το κόστος. Έτσι, μια μικρή εταιρεία, όπως λέτε, θα έχει και μικρό scope, θεωρητικά. Ενδεικτικά, ας πούμε, μπορεί να ξεκινάει ας πούμε, με ένα κόστος το χρόνο που. Τι θα ήταν ένα minimum, έτσι, για να καταλάβουμε? Μιλάμε πάντα για τα services και το προϊόν. Ναι. Πάντα αναλόγως στα την περίμετρο και το τι έχει. Ποια είναι η ανάγκη ακριβώς? Να το πούμε διαφορετικά, μπορεί να το σηκώσει στο σκόπ που χρειάζεται, εκεί που το έχετε εξελίξει, και η μικρή εταιρεία και η μεσαία. Ναι, ναι. Και κάθε μία έχει το tailored προϊόν της, το οποίο είναι cost competitive, quality competitive και μια καλή πρόταση. Ακριβώς. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Συγχαρητήρια, Θανάση και Βασίλη. Ευχαριστώ.